ευχαριστούμε. Εμείς εδώ έχουμε την κυρία Αρανίτου. Την κυρία Βάλια Αρανίτου. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι διευθύντρια του Ερευνητικού Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ. Είναι η Ένωση. Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Στην Ομοσπονδία ακριβώς Ελληνικού Εμπορίου. Στην Μεθοδίδο. Αυτή η ανάπτυξη περιβόητη που έρχεται. Έρχεται, την περιμένουμε και θα απογειωνόταν και μετά την έξοδο από το μνημόνιο που γιορτάσαμε πέρσι ο Γιώργος ιδιαίτερα μεγάλες εκδηλώσεις. Πώς αποτυπώνεται, δηλαδή ο κόσμος, θα σας το πω πάρα πολύ απλά, πολύ απλοϊκά, βλέπουν την είδηση στο 1,9% το δεύτερο τρίμηνο και δεν, αλλά δεν βλέπουν, δεν στην, βλέπουν στην καθημερινότητα να αποτυπώνεται κάτι. Πότε θα το δούμε στην τσέπη μας, στη ζωή μας. Πότε θα φανεί κάπως στις επιχειρήσεις. Θέτεται πολλά ερωτήματα, πολύ ενδιαφέροντα. Και φιλοσοφικά λίγο. Και φιλοσοφικά. Το ένα είναι ποιος θα τη δει. Είναι σημαντικό γι' αυτό, γιατί μπορεί να είναι 1,9 η ανάπτυξη, το ΑΕΠ. Και αυτό να αποτυπώνεται διαφορετικά σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες. Έτσι, αλλιώς θα το νιώσουν οι μικροί έμποροι, αλλιώς μπορεί να το νιώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Στην Ελλάδα συνήθως παραδοσιακά. Δεν είναι σαφές αυτό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν μπορούμε να πούμε. Το κατάλαβα αυτό. Ότι οφείλεται κάποιος. Συνήθως λέμε ότι όταν αυξάνεται το ΑΕΠ μιας οικονομίας, έχουμε ανάπτυξη, θεωρούμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα διαχυθεί σε όλη, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, θα διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Ναι. Όμως... Πυραμιδοειδώς. Το μείγμα της πολιτικής, φαντάζομαι η δομή της οικονομίας. Οι προτεραιότητες που θέτει κάθε κυβέρνηση κτλ. Όμως, για σκεφτείτε ότι η Κίνα έφτασε με 8 και 9 και 10% ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό δεν είχε διαχυθεί ανάλογα στην κοινωνία. Είναι και πολύ μεγάλες χώρες. Επομένως, για να σας. Έχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις στις χώρες. Αλλά κατά κάποιο τρόπο περιμένεις ότι έστω ένα μικρό ποσοστό θα πάει και προς τα κάτω. Επομένως, μια ωραία συζήτηση που θα μπορούσαμε να ανοίγαμε στην εκπομπή σας ήταν ανάπτυξη με γένθηση. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι αυξάνουν οι αριθμοί απλώς. Άλλο πράγμα είναι αυτό, αυξάνεται και ποιοτικά, αποκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή διατήρησης. Γιατί και η Ελλάδα είχε κατά περιόδους πολύ ψηλά ποσοστά ανάπτυξη, αλλά αυτό είδατε πόσο γρήγορα κατέρευσε. Εξανεμίστηκε, ακριβώς. Επομένως, ένα θέμα είναι αυτό. Τώρα, ένα καλό στοιχείο είναι ότι μειώθηκε πάρα πολύ η ανεργία. Άρα, θεωρητικά, επειδή απαντάει αυτό στο ερώτημα. Μειώθηκε η ανεργία. Κοιτάξτε, η ανεργία μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά με τον τρόπο που μειώθηκε στην πραγματικότητα είναι σαν να μην έχει όφελος κάποιος ο οποίος ήταν άνεργος και τώρα είναι αναγκασμένος να δουλεύει. Μερικώς απασχολούμενος και να παίρνει και οι αμοιβές του να μην του θέλουν να ζήσει. Μην ξεχνάτε, μερικές φορές στις ΗΠΑ υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν μπορούν να ζήσουν, να πληρώσουν το νίκη τους, ας πούμε, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, πιθανόν και στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις. Άρα η ανεργία τυπικά μειώθηκε με βάση τα στοιχεία όπως τη μετράμε τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι μετράμε. Αλλά οπωσδήποτε αυξήθηκε και η μερική απασχόληση. Σημαντικά μέρος δηλαδή της αύξησης αυτής είναι και η μερική απασχόληση. Δηλαδή δεν είναι θέσεις πλήρους απασχόληση, είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Το οποίο φαντάζομαι όμως κάπως επηρεάζει. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει κατανάλωση, δεν μπορεί να... έχει τόση ανασφάλεια. Η ανασφάλεια αυτή φαίνεται και στον τρόπο που καταναλώνει μετά, στον τρόπο που διαχειρίζεται τους πόρους του. Δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμούς, δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις ατομικές σε πράγματα. Άρα φαντάζομαι ότι στο μέλλον αυτό το πράγμα θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στο πώς είναι η οικονομία μας. Καλά, βέβαια. Αυτό θα, οπωσδήποτε θα προκαλέσει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να επενδύσεις στην αυτογνωσία, δηλαδή την αυτομόρφωσή σου, να βελτιωθείς για να πετύχεις καλύτερες θέσεις εργασίας, σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά εδώ είδαμε ότι είχαμε 1,9% αύξηση το δεύτερο τρίμηνο. Αν το συνδυάσουμε αυτό με το πρώτο τρίμηνο, που είχαμε αρχικά 1,3 και κατέληξε να είναι 1,1, σημαίνει ότι το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να έχουμε περίπου 3% για να πιάσουμε το στόχο του 2,5% που πρέπει να είναι, για να πετύχουμε αυτά τα πλεονάσματα κτλ. Άρα, δύσκολο. Κοιτάξτε, τα μηνύματα δεν είναι αρνητικά. Τα μηνύματα είναι θετικά για το δεύτερο εξάμηνο. Και αυτή η αύξηση του ΑΕΠ ήταν ένα θετικό μήνυμα, πρώτον. Και
το γεγονός, συμφωνώ απόλυτα ότι οι θέσεις εργασίας δεν είναι αυτές που θέλουμε, αλλά τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο ποσοστό κόσμου έχει εξασφαλισμένη μερικά βασικά κάτι. Mm-hmm. Κάτι και ίσως και κάτι παραπάνω. Οι επενδύσεις, φαίνεται, οι αποθέματα των επιχειρήσεων αυξήθηκαν, που τι σημαίνει, ότι μυρίζονται ότι κάτι μπορεί να γίνει το δεύτερο εξάμηνο, άρα μπορεί, ας έχουμε απόθεμα να πουλήσουμε. Αυξήθηκαν πολύ οι κατασκευές οικιών, αλλά μειώθηκαν πολύ οι κατασκευές δημοσίων. Ξεκίνησε έργων. Η οικονομία της οικοδομής. Έχει μια μικρή ανάκαμψη το χώρος των οικιών. Οικοδομή. Αυτά τα σημάδια, όπως επίσης αυξήθηκαν πάρα πολύ οι εξαγωγές μας. Και σε προϊόντα, αλλά και σε υπηρεσίες, δηλαδή τουρισμό και ναυτιλία. Αυτά είναι τα καλά σημάδια, αν θέλετε, που αυτό που, όπως παρατηρήσατε σωστά, ήταν λίγο προβληματικό, ήταν η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Και το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μας την περιέγραψε ο κύριος Σαββάκης. Και τον... Ο κύριος Σαββίδης. Σαββίδης, όχι Σαββάκης. Είμαστε κυρίες με τα ονόματα. Όχι, υπάρχει και ο κύριος Σαββάκης, πρόεδρος του Βορείου Ελλάδος, των βιομηχανών. Ναι. Οπότε δεν πειράζει. Εκεί... Κοντά. Κοντά πέσατε. Και Σαββίδη έχουμε. Εκεί έχουμε μείωση της κατανάλωσης και των δείκτη κύκλων εργασιών και των του Μαρτίου και του Απριλίου ήταν μειωμένος. Πού το αποδίδετε εσείς που τα μελετάτε τα αυτά. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορούμε να απαντήσουμε πάρα πολύ, γιατί ήταν περίεργο πώς, ίσως λόγω των εκλογών. Όταν έχουμε εκλογές δεν ψωνίζουν οι άνθρωποι. Μπορεί δηλαδή. να περιμένουν. Περιμένουν την αλλαγή της κυβέρνησης, περιμένουν κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν θα πάνε να ψωνίσουν τόσο πολύ όσο περιμέναμε. Μόνο τον Ιούλιο είχαμε αύξηση του κύκλου εργασιών, που ήταν σημαντικό αυτό. Να δούμε. Πάντως τα μηνύματα για το δεύτερο εξάμηνο, με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις είπαμε, είναι θετικά. Αρκεί να κάνουμε την ανάπτυξη. Βέβαια, θα αθρηστεί και το τουριστικό συνάλλαγμα που, λόγω των μηνών του καλοκαιριού. Βέβαια. Αυτό είχαμε. Παρότι φαίνεται να είναι σε πτώση ο τουρισμός φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά που έκανε αυτό το μεγάλο boom. Επειδή είχατε πριν τη συζήτηση για το Brexit, σύμφωνα με κάτι τελευταία στοιχεία που έχουν κυκλοφορήσει, οι Άγγλοι τουρίστες αύξησαν κατά 7% περίπου την κατανάλωσή τους. Που τι σημαίνει, το θέμα δεν είναι μόνο ο αριθμός των αφήξεων, που λέμε φτάνουμε 30 εκατομμύρια κτλ. Είναι και τι. Τι τουρισμός είναι, αν είναι ποιοτικός ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο και ζήτημα. Εκεί έχουμε θέμα. Και εκεί έχουμε θέμα. Στην Αττική και κυρίως στην Αθήνα, που ήταν ένας στόχος πολλών ετών, το να γίνει city break, προορισμός, φαίνεται ότι αυτό κάπως έχει πετύχει. Βοηθάνε και λίγο καινούργιες επενδύσεις σε ξενοδοχεία σε διάφορους τύπους χώρους. Και αυτό... Έχει γεμίσει η Αθήνα. Εδώ η λεωφόρος Συγκρού έχει αποκτήσει καινούργια ξενοδοχεία. Πάρα πολλά. Και το κέντρο σε επίπεδο publicity, δημοσιότητας για συγκεκριμένα πράγματα που τραβάνε αυτούς που θα ταξιδέψουν σε μια πόλη για να βγουν. Ναι. Αλλά θέμα με την ποιότητα του τουρισμού πολύ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ. Εμείς πρέπει να έχουμε καλό. Ναι, ακριβώς. Που να μπορεί να ξοδέψει. Να μπορεί να ξοδέψει. Δεν θέλουμε φθηνό τουρισμό. Δεν θέλουμε φθηνό τουρισμό. Και την αλυσίδα αξίας. Την αλυσίδα αξίας. Δηλαδή να έρχονται με τα αεροπλάνα. Αλλά αν είναι να είναι όλη τη μέρα μέσα στο ξενοδοχείο. All inclusive. All inclusive. Που τα προϊόντα αυτά να προέρχονται από άλλες χώρες. Δηλαδή τα τσολιαδάκια από την Κίνα, τα λεμόνια από τη Χιλή και δε. Στο τέλος, ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής. Είναι ένα μοντέλο τουρισμού που ταιριάζει σε άλλες χώρες που είναι και πιο μεγάλες από εμάς. Αλλά όχι σε εμάς. Είπατε ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Έχετε στοιχεία σε ποιο ακριβώς πεδίο αυξήθηκαν. Οι εξαγωγές, έχουμε και αύξηση εξαγωγών 5,4% περίπου, το έχω το στοιχείο να σας το πω, και υπηρεσιών, που ήταν πολύ σημαντικό, όπως σας είπα πριν, ναυτιλία και τουρισμός. Περισσότερο οι εξαγωγές είναι σε πια ειδικά προϊόντα, εννοείται, και τα τρόφιμα έχουν σημαντική αύξηση και ορισμένα προϊόντα βιομηχανίας. Έχουμε τα αλουμίνια, τα κλασικά. Κυρία Ρανίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μας τα είπατε έτσι με τόση ενέργεια.
Όταν να είστε καλά. Χάρηκα.